Με ισχυρό όπλο στη φαρέτρα της, το σχέδιο δράσης για την προστασία και διαχείριση της χερσαίας και θαλάσσιας περιοχής της νήσου Χρυσής, η Επιτροπή Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Σχεδίου συνήλθε σήμερα για πρώτη φορά. Μέσω του σχεδίου θα εφαρμοστούν κάποια μέτρα που θα ανακουφίσουν το φυσικό περιβάλλον του νησιού. Θα του επιτρέψουν να ανακάμψει. Μπαίνουν οι βάσεις οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες και απαραίτητες για να διευκρινιστούν αρμοδιότητες, υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνες όλων μας. Από τη θεωρία του ΦΕΚ μέχρι την πράξη του οικοσυστήματος της Χρυσής, υπάρχει μεγάλη απόσταση. Θα καταφέρουμε να τη γεφυρώσουμε αυτή? Αυτή είναι η προσπάθεια η οποία θα τολμήσουμε να κάνουμε εδώ. Γι' αυτό άλλωστε αυτή η Επιτροπή απαρτίζεται από υψηλές θέσεις ευθύνης των φορέων που έχουν ευθύνη, καθήκον και αρμοδιότητα. Ο μοναδικός οικότοπος της Χρυσής είναι σε κίνδυνο. Η εμβληματική της κέντρη αργοπεθαίνουν και είναι επιτακτική η ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα οι δράσεις που δεν θα μετατρέψουν σε νεκροταφείο μοναδικής αξίας χλωρίδας τον επίγειο παράδεισο νότια της Ιεράπετρας. Μπαίνουν οι κανονισμοί για την παρακολούθηση των ευαίσθητων οικοσυστημάτων του νησιού. Θα γίνουν δράσεις για την απομάκρυνση σκουπιδιών, παράνομων κατασκευών κτλ. Που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, γιατί δεν τις γνωρίζουμε όλες. Θα φροντίσουμε να τις μάθουμε όλες και να τις βγάλουμε από το νησί. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουν πάρα πολύ δουλειά μπροστά μας. Προλαβαίνουμε. Και αν φροντίσουμε να έχουμε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, γιατί εκεί πάσχουμε, στην εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου. Οι δύο πολύ σημαντικές δράσεις που υπάρχουν και είναι σε πολύ ψηλή προτεραιότητα στο σχέδιο είναι να μελετηθεί η ξύρανση αυτού του οικοσυστήματος, η οποία έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά τα τελευταία χρόνια. Ξηραίνεται όλα τα είδη του οικοσυστήματος αυτού, του οικοτόπου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και ένα δεύτερο έχει να κάνει με το κανονισμό λειτουργίας και τον αριθμό των επισκεπτών και τι προκαλούν σε αυτό το οικοσύστημα. Προβλέπετε ακόμα ίσως και το κλείσιμο της Χρυσής? Όλα είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά.